μετά από ένα συναρπαστικό τριήμερο κατά το οποίο είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε συγκλονιστικές μονομαχίες στα νερά του Αιγαίου, το συναρπαστικό αγώνα Όρτσα Πρίμα Liberty Regatta, αλλά και την απονομή που ακολούθησε σε εγκαταστάσεις του ναυτικού ομίλου Άνδρου και φυσικά τη μοναδική συναυλία του διεθνούς φήμης τενόρου Μάριου Φραγκούλη, το σημερινό φινάλε του 48ου Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Άνδρου δεν θα μπορούσε να είναι λιγότερο λαμπερό. Ο Ιστιοπλοϊκός Αγώνας της Άνδρου είναι ένας ιστορικός αγώνας. Έχει ξεκινήσει το 1967. Πρωτεργάτης και εμπνευστής είναι ο Γιάννης Γουλανδρής. Όλο το νησί συμμετέχει. Είναι πολύ περήφανο. Είναι ένας αγώνας 72 μίλια από τους μεγάλους αγώνες, από τους λίγους μεγάλους αγώνες που έχει μείνει. Προσπαθούμε να κρατάμε τον πύχη ψηλά και να τον κρατούμε ζωντανό τον αγώνα αυτό, γιατί σας λέω, είναι η ιστορία του τόπου. Η προετοιμασία στον πληρωμάτων τον τελευταίο μπράτσο του αγώνα, το οποίο θα τερμάζει στο Δύσβατο, το στενό μεταξύ Άνδρου και Τίνου, μια απόσταση περίπου 13 ναυτικών μιλίων, είχαν ξεκινήσει από νωρίς. Με τους δυνατούς ανέμους εντάσσεως μεταξύ 16 και 17 ναυτικών μιλίων να είναι σύμμαχος των αθλητών, δόθηκε από το λιμάνι της χώρας η εκκίνηση του τρίτου και τελευταίου σκέλους του αγώνα. Blackjack, με κυβερνήτη τον Μάκη Κουρτέση, φάνηκε από την αρχή ότι ήταν διαβασμένο σε σχέση με τον καιρό και με καλύτερη στρατηγική, κατάφερε να πάρει ένα σημαντικό προβάδισμα έναντι των υπολείπων σκαφών. Λίγο μετά την εκκίνηση, στην τοποθεσία Θεοτόκο είχε τοποθετηθεί μια offset σημαδούρα που ανάγκαζε τα σκάφη να πλέψουν για μερικά μίλια Όρτσα. Μετά το καβατζάρισμα της σημαδούρας, το Blackjack, αν και μέχρι εκείνη τη στιγμή προπορευόταν, είχε μία ατυχία καθώς έσκασε το παλόνι με αποτέλεσμα να χάσει πολύτιμο χρόνο και μέτρο. Στον αντίποδα, το Alsum Alliance φάνηκε να κερδίζει έδαφος πλανάροντας ιδανικά στα κύματα. Αυτή η περιοχή μεταφράστηκε και σε αριθμούς με το Alsum Alliance του Λεωνίδα Πολέμου να κερδίζει το σημερινό μπράτσικο με βάση τους διορθωμένους χρόνους και τις επιδόσεις του τις προηγούμενες ημέρες να αναδεικνύεται σε μεγάλο νικητή του Andros Race 2015. Ο δεύτερος καλού του βάθρου βρέθηκε το My Way του Θεοδωρίτσου Γλυφά με μία δεύτερη και μία τρίτη θέση, ενώ στο τρίτο καλέ ανέβηκε τον Black Jack του Μάκη Κουρτέση, αφήνοντας στην τέταρτη θέση το έρητος 2 Κοσμοτέ του Κώστα Μάνου. Στη δεύτερη κατηγορία, αυτή του ORC Club, τον Blue Escape, κατέλαβε την πρώτη θέση, αφήνοντας δεύτερο το Θαλασσό και τρίτο το Αγάπη SVN GE. Με τον τρόπο αυτό, έπεσε η αυλή του 48ου Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Άνδρου, με τους συμβαλόμενους και τους συμμετέχοντες να δίνουν ραντεβού για του χρόνου.